Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία συζήτηση η οποία είναι διαχρονική είναι αν η άμυνα έχει σχέση με την πολιτική. Νομίζουμε ότι στην άμυνα υπάρχει πάρα πολύ πολιτική και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος συχνά πυκνά αρθρογραφεί για το militaire.gr και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, με σπουδές όμως και εκτός στρατού, κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Παρακαλώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Όπως είπα, πολλοί συνάδελφοί σας, κυρίως απόστρατοι, προσπαθούν να ξεχωρίσουν την άμυνα από την πολιτική. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Περάσαμε δύο προεκλογικές περιόδους, δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ακούσαμε ελάχιστα για την εθνική άμυνα, πόσο μάλλον για τις ένοπλες δυνάμεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα κύμα παρετήσεων, ειδικά στο πολεμικό ναυτικό, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Από την εμπειρία σας, έχετε δώσει κάποια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο? Ναι. Θυμάμαι το 1999, πρέπει να ήταν, ήμουν ύλαρχος τότε και είχα πάει σε μία εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαιδεύσεων Τεθωρακισμένων. Ένας επισκέπτης, ο μιλητής, ήταν από το ΓΕΣ, συνταγματάρχης τότε, και έκανε την εξής ερώτηση. Ποιος από εσάς πιστεύει ότι είναι πολύ καλός αξιωματικός? Δεν σήκωνε κανένα στο χέρι του. Σήκωσα εγώ το χέρι του και λέω: είμαι άριστος αξιωματικός. Και συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Όλο αυτό η κουβέντα ξεκίνησε με το μισθολογικό. Αν ο μισθός είναι αρκετός ή όχι. Και λέει: ποιος από εσάς πιστεύει ότι είναι καλύτερος αξιωματικός? Και λέω: εγώ. Μου λέει, αν σου δίναν περισσότερα χρήματα, θα ήσουν καλύτερος αξιωματικός? Του λέω, όχι. Να, μου λέει η απάντηση. Τότε που ήμουν μικρός αξιωματικός, δεν μπόρεσα να απαντήσω γιατί δεν είχα τις γνώσεις. Σήμερα όμως μπορώ να απαντήσω. Υπάρχει η θεωρία των αναγκών του Μάσλοου. Αυτή την θεωρία ήρθε αργότερα ο Χέζερμπερκ και την βελτίωσε λίγο. Ο Μάσλοου έλεγε ότι οι ανάγκες μας είναι 5 επίπεδα, ξεκινώντας από την τροφή και τη στέγη και φτάνοντας στην αυτοπραγμάτωση. Κάθε άνθρωπος θέλει να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Ο Χέζερμπερκ μετά βελτίωσε λίγο το μοντέλο και είπε ότι υπάρχουν, δεν είναι τόσο απόλυτο το μοντέλο, ότι δεν πρέπει να περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που λέγονται παράγοντες υγιεινής και παράγοντες υποκίνησης. Ένας καλός μισθός λοιπόν είναι στους παράγοντες υγιεινής. Ναι, μεν αν κάποιος μου δώσει περισσότερα χρήματα, δεν θα γίνω καλύτερος αξιωματικός, αλλά αν μου δώσει λιγότερα, θα αισθάνομαι απογοητευμένος. Αυτή η απογοήτευση λοιπόν έρχεται κάποια στιγμή που βγαίνει στην επιφάνεια. Όλοι αυτοί οι αξιωματικοί πήγανε με όνειρα στις διάφορες σχολές, είτε στη σχολή Ευελπίδων, είτε στη σχολή Ικάρων, είτε στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Πήγαν με όνειρα. Και δυστυχώς σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Μία μετακόμιση, για παράδειγμα, που είναι πολύ συχνή στο στρατό ξηράς, αλλά λιγότερο επώδυνη στο ναυτικό, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Αναστατώνει όλη την οικογένεια, αναστατώνει τα μικρά παιδιά. Και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Και δεν χρειάζεται, πολλές φορές δεν χρειάζεται να δώσει κάποιος χρήματα για να βελτιώσει. Χρειάζεται να δείξει λίγο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βάλει υπηρεσία δικά της οχήματα για να κάνει τη μετακόμιση, που είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο για το μέσο αξιωματικό. Ενδιαφέρεται η υπηρεσία για τους βαθμούς από ταξίαρχο και πάνω, αλλά δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους λοχαγούς. Το βρίσκω λοιπόν πολύ φυσιολογικό κάποια στιγμή αυτή η απογοήτευση να εκφραστεί. Και δυστυχώς εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και εκφράζεται στην πιο άσχημη χρονική περίοδο ίσως. Είπατε ότι σας ρώτησε ο αξιωματικός ποιος θεωρεί ότι είναι καλός τέλεχος, καλός αξιωματικός. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν σας κρύβω ότι καλύπτω αυτό το χώρο από το 1992-93. Πολλές φορές εγώ και οι συναδελφοί μου έχουμε διαπιστώσει ότι στην κορυφή της πυραμίδας της ιεραρχίας δεν έχουν φτάσει καλύτεροι. Έχουμε κάποιο θεματάκι με την αξιολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα θα έλεγα ότι έχουν φτάσει αξιωματικοί οι οποίοι από τη σχολή ήταν στις τελευταίες θέσεις. Ναι. Και καν στην πρώτη δεκάδα, πρώτη κοσάδα. Ναι. Δυστυχώς το θέμα που θέτεται τώρα είναι το πιο σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου.
θα περίμενα να βγει κάποιος αρχηγός ΓΕΣ, κάποιος αρχηγός ΓΕΘΑ και να πει ότι τα δύο χρόνια που θα μείνω σε αυτή τη θέση θα κάνω μόνο ένα πράγμα. Θα διορθώσω την αξιολόγηση. Διότι αν δεν διορθώσουμε την αξιολόγηση, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Ένα μεγάλο μέρος της απογοήτευσης δεν προέρχεται από το οικονομικό, αλλά προέρχεται από την αίσθηση ότι υπάρχει αδικία. Και αυτή η αίσθηση τον τελευταίο καιρό έχει γίνει βεβαιότητα πλέον. Διότι νομίζουν οι αντιστράτηγοι ότι αποστρατεύουν έναν αξιωματικό και δεν το βλέπει κανένας, δεν το καταλαβαίνει κανένας. Κάνουν λάθος. Το βλέπουν μέχρι και οι ανθιπολοχαγοί. Το ότι δεν μιλάνε δεν σημαίνει ότι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν μιλάνε γιατί δεν τους ακούει κανένας. Δεν υπάρχουν αυτιά να τους ακούσουν. Εάν δεν, λοιπόν, δεν διορθωθεί η αξιολόγηση, αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, όταν ήμουνα στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη, είχα υποβάλει τότε μια πρόταση στην υπηρεσία για να γίνει μια μελέτη και να αλλάξουμε την αξιολόγηση, η οποία είναι ένα απαρχαιωμένο μοντέλο που στηρίζεται στον Ford. Κάνεις καλά τη δουλειά σου σε ανταμείβο, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου σε τιμωρό. Είναι εντελώς λάθος το μοντέλο, εντελώς απαρχαιωμένο, δεν ισχύει πλέον, πρέπει να καταργηθεί. Δυστυχώς όμως αυτή η αναφορά έμεινε στα συρτάρια, δεν κουνήθηκε καθόλου. Η αξιολόγηση, κύριε Κωνσταντινίδη, φτάσαμε σε ένα σημείο να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι πρέπει να παίρνουν εκατοστάρια και μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Το να πάρει ένα στέλεχος, ξέρω εγώ, 80, 90, 75, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει να προχωρήσει για παραπέρα, αλλά αυτό που βλέπαμε και διαπιστώναμε εμείς δημοσιογράφοι, ότι όλοι παίρνουν εκατοστάρια και όποιον θέλει να τον αποστρατεύσουν του κάνανε ένα 90, ας πούμε, για να το διώξουν, δεν είναι λίγο αστειότητα? Είναι αστείο, η όλη αξιολόγηση είναι αστεία και το μόνο που προκαλεί αυτή η αξιολόγηση, το μόνο που προσφέρει, μάλλον όχι προκαλεί, συγγνώμη για την λάθος λέξη, είναι κόστος, δεν κάνει τίποτα άλλο. Είναι αλήθεια ότι όλοι παίρνουν 100. Αν κάποιος πάρει 99 είναι εξαίρεση. Και θα σας πάω λίγα χρόνια πίσω, 15-20 χρόνια, τότε η κλίμακα ήταν από το 1 μέχρι το 10. Και επειδή υπήρχαν διάφορες συγκρούσεις, μόλις άρχισαν οι αξιωματικοί να βλέπουν τα προσόντα τους, γιατί παλαιότερα δεν τα βλέπανε καν. Το υπέγραφε ο διοικητής και το έστειλαν κατευθείαν στο ΓΕΣ. Όταν λοιπόν άρχισαν να βλέπουν τα προσόντα τους, άρχισαν να διαμαρτύρονται διάφοροι, γιατί εγώ πήρα 9 και άλλος πήρε 8 κτλ. Και έτσι το ΓΕΣ σκέφτηκε την εξής εντός εισαγωγικών απατεωνιά. Έκανε την κλίμακα από το 0 μέχρι το 100. Οπότε σου λέει, εύκολα θα μπορέσω να βάλω, ξέρω, να βάλω 91 κάποιον και να του πω ότι καλός αξιωματικός είσαι εσύ, αλλά δεν είσαι για το 100. Στην πραγματικότητα όμως ούτε και αυτό λειτουργήσε, διότι μετά από λίγο άρχισαν να παίρνουν όλοι πάλι 100. 99, 100, 98. Είναι ένα λάθος, εντελώς λάθος σύστημα, το οποίο προκαλεί μόνο κόστος στην υπηρεσία. Στείλε τα χαρτιά, πήγαινε πίσω τα χαρτιά, ξαναστείλε κάτω τα χαρτιά. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα, κάποια στιγμή ως διοικητής μονάδος είχα έναν νεαρό ανθιπολοχαγό, ο οποίος ήταν πολύ φιλότιμος και πολύ εργατικός και τον εκτιμούσα. Λίγο πριν να φύγω από τη μονάδα, γιατί τελείωσε η θητεία μου εκεί πέρα, είχε ένα ατύχημα. Έσπασε το πόδι του, σε μια άσκηση συναγερμού, έσπασε το πόδι του. Του βάζω εγώ λοιπόν προσόντα 100, γιατί θεωρούσα ότι αυτό έπρεπε να πάρει. Και ο στρατηγός ήθελε να το αλλάξω, γιατί έσπασε το πόδι του και άρα δεν ήταν καλός. Δεν το άλλαξα ποτέ, αλλά δημιουργήθηκε ολόκληρη φασαρία. Πήγαινε κάτω τα χαρτιά, πάνω τα χαρτιά ξανά. Είναι ένα λάθος σύστημα που δεν προσφέρει τίποτα, πρέπει να αλλάξει εχθές. Το μόνο εντός εισαγωγικών πάλι αντικειμενικό κριτήριο που μπορεί να αξιολογηθεί κάπως αντικειμενικά είναι η σωματική αγωγή, που είναι μέσα στα άλλα που υποτίθεται μετριώνται με την αξιολόγηση. Και αυτή η σωματική αγωγή έχει καταντήσει να γίνεται μαϊμού. Δηλαδή, ενώ ας πούμε πρέπει να τρέξουν 1500 μέτρα, τρέχουν 700. Και το βαθμολογούν μετά, πάλι παίρνουν όλοι 100. Και εκεί παίρνουν όλοι 100. Είναι γελίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είπατε πριν ότι ενδιαφέρονται για τους ταξιάρχους, τους στρατηγούς, τους ανώτατους, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι για τους λοχαγούς. Έχουμε ένοπλες δυνάμεις όπου υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της κορυφής της ιεραρχίας και παρακάτω. Έχουμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες, να το πω έτσι λίγο ομά, έχουν κάστες, οι υπαξιωματικοί, οι ανώτεροι, οι ανώτατοι, και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι οι κάστες οι ίδιες. Το πρόβλημα είναι ότι οι αντιστράτηγοι δεν ακούν.
Μου έλεγε κάποτε ένας αρχιλοχίας ότι μόλις οι αξιωματικοί μπαίνετε στο μαύρο αυτοκίνητο τα ξεχνάτε όλα. Και είχε απόλυτο δίκιο. Ήταν αρχιλοχίας, αλλά αυτό που είπε ήταν 100% σωστό. Μόλις περνάνε στο βαθμό του ανωτάτου ταξίαρχη και πάνω, τα ξεχνάνε όλοι. Και δυστυχώς υπάρχει η πεποίθηση και η βεβαιότητα πλέον σε όλο το προσωπικό ότι αυτοί οι βαθμοί είναι πολιτικοί βαθμοί, καθαρά πολιτικοί βαθμοί. Δεν έχουν καμία σχέση με το στράτευμα. Μεταφέρουν απλά τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας προς το στράτευμα. Αποτέλεσμα, όλοι αυτοί οι μικρότεροι αξιωματικοί αισθάνονται ότι δεν τους ακούει κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για την άποψή τους, για το τι πιστεύουν, για το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Δυσκολεύονται, έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα και δεν ενδιαφέρεται κανένας να τους δώσει ένα χέρι βοήθειας. Και ο διοικητής της μονάδας δεν έχει στα χέρια του τίποτα. Τον βάζουμε εκεί υπεύθυνο, τον θεωρούμε υπεύθυνο για ό,τι πράττει, παραλείπει να πράττει η μονάδα του και είναι σωστό αυτό, αλλά δεν του δίνουμε καμία εξουσία και καμία δυνατότητα να κάνει τίποτα. Κύριε Κωνσταντινίδη, όταν μιλάμε για την εθνική άμυνα, έχουμε πια φτάσει στο σημείο να πηγαίνει το μυαλό μας κατευθείαν στους εξοπλισμούς. Κοιτώντας την ιστορία μας και ειδικά τη στρατιωτική μας ιστορία, νομίζω μας αποδεικνύει ότι πάντα αυτό που μας έκανε να διαφέρουμε ήταν το έψυχο δυναμικό. Οι άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων, στους οποίους πολύ συχνά επικαλούνται οι πολιτικοί μας μετά από τις παρελάσεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι καμία κυβέρνηση της μεταπολίτευσης δεν κάθισε να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό που λέμε έψυχο δυναμικό. Και για να έρθουμε και στο σήμερα, συζητάμε για 15 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς περίπου, αλλά από αυτά τα χρήματα δεν έχει προβλεφθεί σχεδόν τίποτα για να διορθώσουμε αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά των στρατιωτικών. Πιστεύετε ότι το πολιτικό μας σύστημα για κάποιο λόγο θεωρεί ότι η στρατιωτική είναι δεδομένη και γι' αυτό δεν ασχολείται μαζί τους? Ναι. Ναι, δεν ασχολείται μαζί τους. Θεωρεί ότι έχει βάλει έναν αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος ελέγχει πλήρως τους μικρούς αξιωματικούς, δεν μιλάει κανένας γιατί δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει εκ του νόμου και άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Φύγε κακό από τα μάτια μου. Δεν υπάρχει. Είμαστε πλέον στο 1940. Οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Άρα χρειάζονται και τα οπλικά συστήματα. Το πρόβλημα είναι ότι λέγαμε παλιά στο κέντρο εκπαιδεύσεων θωρακισμένων το καλύτερο άρμα είναι αυτό που έχει το καλύτερο, το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό. Και το προσωπικό δεν είναι και ούτε αρκετό, ούτε καλά εκπαιδευμένο. Χρειάζεται η πολιτική ηγεσία λίγο να το διορθώσει αυτό. Και μια που συζητάμε αυτό το θέμα, θα πω και το εξής, ότι το να αγοράσουμε οπλικά συστήματα, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε, καλύτερα να μην τα αγοράσουμε. Διότι όποιο οπλικό σύστημα και να αγοράσεις, άμα δεν δείχνεις διατεθειμένος να το χρησιμοποιήσεις, ο αντίπαλός σου δεν θα το λάβει καν υπόψη του. Μεγαλύτερα προβλήματα που κατά τη γνώμη μου αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση του στρατού στην Ελλάδα είναι οι χώροι εκπαιδεύσεως. Όταν το πήγα διοικητή στη μονάδα, κάναμε 15ήμερο νυχτερινής διαβίωσης σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Που ήταν χρόνια δηλαδή η μονάδα αυτή έκανε εκπαίδευση σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Πήγαμε πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά με μένα διοικητή. Την τέταρτη φορά με το που φτάσαμε εκεί πέρα ήταν ένας αγρότης και όργωνε το χώρο που κάναμε εκπαίδευση. Του λέω: Τι κάνεις εδώ? Λέει: Είναι δικό μου το χωράφι. Μα αυτό χρόνια ολόκληρα το είχε στρατός εκεί πέρα. Δεν ήταν καν χωράφι, ήταν βουνό, ήταν μια βουνοπλαγιά. Μου λέει: Όχι, είναι δικό μου το χωράφι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι χώροι για να εκπαιδευτεί ο στρατός έχουν μικρύνει πάρα πολύ, έχουν περιοριστεί. Υπήρχαν, ας πούμε, αντιδράσεις σε διάφορους νομείς, να μην πω τώρα συγκεκριμένους νομούς, για τα πεδία βολής των αρμάτων. Δεν μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί, να είναι χειριστής οπλικού συστήματος, είτε να είναι χειριστής τόου, είτε να είναι χειριστής άρματος, χωρίς να κάνει ποτέ βολή μόνο με εξομοιωτές. Πρέπει να μπει και μέσα στο άρμα, να αισθανθεί η καρδιά του και η ψυχή του τον θόρυβο που κάνει το άρμα, για να μην το φοβάται. Γιατί μέσα στον εξομοιωτή, καλός είναι, μαθαίνεις απλά πώς πατάς τα κουμπιά και τι κουμπιά πατάς. Δεν έχεις την αίσθηση του φόβου και δεν έχεις την αίσθηση αν πέτυχες πραγματικά το στόχο, να δεις τον μπούμ να γίνεται απέναντι. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού σε χαμηλό επίπεδο και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάμε τώρα για συνταγματάρχες που θα κάνουν το σχεδιασμό των επιχειρήσεων, που αυτούς μπορεί να τους εκπαιδεύσει μέσα σε μία αίθουσα,
Μιλάμε για λοχαγούς, για υπολοχαγούς που πρέπει να μάθουν πώς πολεμάνε στο πεδίο. Αυτό λοιπόν δεν έχει αντιμετωπιστεί καθόλου από την ηγεσία. Θα έπρεπε ίσως να βρούμε άλλους τρόπους, πιο μοντέρνους να κάνουμε την εκπαίδευση και να την κάνουμε και πιο ελκυστική την εκπαίδευση. Γιατί σήμερα οι νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν στα σχολεία με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι τους. Παίζουν πολεμικά παιχνίδια στο κινητό τους. Θέλουν κάτι πιο ενδιαφέρον από ένα παγκάκι, ένα μαυροπίνακα και ήλιο, σκιά, άνεμος. Θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν ανθιπολοχαγός, είχαμε τότε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων το επιδιασκόπιο, το περίφημο επιδιασκόπιο που ερχόταν ο εκπαιδευτής και έβαζε πάνω διάφορες διαφάνειες και έκανε το μάθημά του θεωρητικά. Όταν γύρισα από την εκπαίδευσή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον συνταγματάρχης, και πήγα πάλι στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως να κάνω εγώ τον εκπαιδευτή, ήταν πάλι το ίδιο επιδιασκόπιο. Απλά είχε γίνει ηλεκτρονικής μορφής με PowerPoint. Δεν είχε αλλάξει τίποτα στην εκπαίδευση. Ενώ, ας πούμε, αγοράστηκαν διάφορα συστήματα τα οποία παραγωνίστηκαν στη διάρκεια. Δηλαδή, αγοράστηκε το SimFire, SimKill κάποτε, πετάχτηκε στα σκουπίδια. Αγοράστηκαν διάφοροι εξομοιωτές, πετάχτηκαν στα σκουπίδια για διάφορους λόγους. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ τίποτα και σωστά τη δεκαετία του 50. Δηλαδή, αντί. Και τώρα θα βάλω μέσα στην κουβέντα εγώ και τη Σχολή Ευελπίδων. Θυμάμαι, ας πούμε, πέρσι που είχαν βγει διάφοροι απόστρατοι αρχηγοί ΓΕΣ και διάφοροι πολιτικοί από διάφορα κόμματα και λέγανε ότι επειδή η Σχολή Ευελπίδων δεν μπορεί να γεμίσει τις 300 θέσεις που θέλει κάθε χρόνο για νέους αξιωματικούς, να κατεβάσουμε, να καταργήσουμε την κατώτατη βαθμολογία εισαγωγής για να μπορούν να μπαίνουν άνθρωποι μέσα να σπουδάσουν. Τότε, αν θυμάστε, είχα γράψει ένα άρθρο γι' αυτό, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα σας. Αλλά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε πού είναι πραγματικά το πρόβλημα. Γιατί οι νέοι σήμερα δεν επιλέγουν τη Σχολή Ευελπίδων? Γιατί δεν θέλουν να γίνουν αξιωματικοί? Μήπως γιατί αισθάνονται, να το κολλήσω τώρα με την αξιολόγηση, μήπως αισθάνονται ότι εκεί ποτέ δεν θα κατορθώσουν να πετύχουν, γιατί το σύστημα είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τους πολιτικούς? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, να δημιουργηθεί ένα επιτελείο μέσα στο ΓΕΣ, το οποίο να κάτσει και να μελετήσει πώς γίνεται ένας καινούριος πόλεμος. Για να το κάνεις αυτό όμως θέλεις μορφωμένους ανθρώπους, θέλεις ανθρώπους στη Σχολή Ευελπίδων με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, με αντίληψη. Θέλεις καλά στελέχη, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν αυτά τα καλά στελέχη θα τα έχεις, θα τους πάρεις, θα φτιάξεις ένα επιτελείο μέσα στο ΓΕΣ και θα πεις για μελετήστε τώρα τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και από αυτά που βλέπω εγώ με τις λίγες πληροφορίες που έχω εγώ, φαντάζομαι το ΓΕΣ με τα όργανα του έχει περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή του. Από αυτά που βλέπω εγώ λοιπόν λέω ότι μήπως σήμερα το άρμα μάχης είναι ένα άχρηστο υλικό, το οποίο, και το λέω αυτό σαν αξιωματικός των τεθωρακισμένων, έτσι μεγάλωσα εγώ στα τεθωρακισμένα, αλλά μήπως πλέον το άρμα μάχης είναι παροχημένο, μήπως πρέπει να καταργηθεί, μήπως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στα drones. Σαν ερωτήσεις τα βάζω όλα αυτά εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τακτικές που εφαρμόζαν το 40, πηγαίνει μπροστά ένα άρμα μάχης και από πίσω πηγαίνουν 5 πεζοί. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Βλέπουμε ότι το πυροβολικό, ας πούμε, των Ρώσων χτυπάει τους Ουκρανούς εκεί που δεν το περιμένουν. Βλέπουμε τα drones που έχουν μπει 100% μέσα στο παιχνίδι του πολέμου. Βλέπουμε να ανεβαίνει όλο και περισσότερο το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε δηλαδή τους Αμερικανούς να φτιάχνουν, ας πούμε, ρομπότ πλέον, τα οποία θα συμμετέχουν στη μάχη. Και σε όλο αυτό εδώ θα πω και για τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Τι κάνουμε στην Ελλάδα? Παίρνουμε ένα στρατιωτικό κανονισμό, αποφασίζουμε, ας πούμε, το 1960 να πάρουμε ένα στρατιωτικό κανονισμό των Αμερικανών, να το μεταφράσουμε και να τον εφαρμόσουμε στο δικό μας στρατό. Αυτό είναι λάθος από εκεί που ξεκινάει. Μετά το κάνουμε αυτό το 1960. Οι Αμερικανοί κάθε χρόνο κάνουν update στους κανονισμούς τους. Το 1961 διορθώνουν κάτι, το προσαρμόζουν, το 1962, 1963. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Φτάνουμε από το 1960 με παλιούς κανονισμούς που ήταν γραμμένοι στην καθαρέουσα, φτάνουμε στο 1990 και λέμε φτιάξε ένα καινούριο κανονισμό. Και το φτιάχνουμε υπό μορφή πανικού. Γιατί παίρνουμε πάλι τον αντίστοιχο αμερικάνικο κανονισμό και προσπαθούμε να τον κάνουμε να συμβαδίσουμε το 1960. Μα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όχι μόνο το κάνουμε υπό πίεση και υπό πανικό, αλλά κάνουμε και το εξής λάθος. Παίρνουμε, ας πούμε, 20 αξιωματικούς που ξέρουν αγγλικά και τους βάζουμε να μεταφράσουν από 500 σελίδες ο καθένας. Μα ο καθένας μεταφράζει με διαφορετικό τρόπο.
και βγαίνει μετά ένα κείμενο στα ελληνικά που το διαβάζεις και δεν βγάζεις άκρη. Και έχει πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, αλλά σαν μας δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, μία μονάδα αναγνωρίσεως των Αμερικανών έχει μέσα και επιθετικά ελικόπτερα. Όταν ο κανονισμός λοιπόν γράφει μέσα για επιθετικά ελικόπτερα στο επίπεδο της επιλαρχίας αναγνωρίσεων και το στέλνουμε αυτό στο διοικητή της επιλαρχίας αναγνωρίσεων, να το κάνει τι, πώς να το εφαρμόσει. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Δηλαδή είναι λάθος και η νοοτροπία της εκπαίδευσης. Γιατί παλαιότερα, ποτέ δεν ήμασταν ένα πλούσιο κράτος. Αλλά παλαιότερα τουλάχιστον παρήγαμε γνώση. Είχαμε έναν Πλάτων, έναν Αριστοτέλη, έναν Σοκράτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρήγαγαν γνώση. Σήμερα αντιγράφουμε απλά. Και αυτό πραγματικά με στεναχωρεί. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.